Στην Περιστίνα βρέθηκε ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, ο οποίο είχε κατηδίαν συνάντηση με την κοσοβάρο ομολογό του τον Νίκα Γερβάλα Σβάρτ πριν τι διευρυμένε συνομιλίε των αντιπροσωπιών και από εκεί ακούσαμε πολλά που δείχνουν τον τρόπο σκέψη του ΙΠΕΚΣ. Ειδικά για σειρά ζητημάτων που μπορεί να έχουν προεκτάσει στα ελληνικά εθνικά ζητήματα και συνοψίζονται σε μία λέξη. Αναθεωρητισμός. Ο Υπουργό Νεμέν δήλωσε ότι δεν πρέπει να τον ενισχύσουμε, αλλά αυτά τα δήλωσε σε μια χώρα γέννημα του αναθεωρητισμού των Αλβανών με την Συμφωνία τη Δύση πίσω στο 1999. Επίσημος η συζήτηση αφορούσε τη συνεργασία Αθήνας Πρίστινας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της περιφερειακής εξελίξης συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων αλλά των εξελίξεων στον διάλογο Βελιγραδίου Πρίστινας. Ένα μέλλον στο οποίο κάποιες χώρες οραματίζονται αναθεωρητικές πολιτικές και νεοειμπεριλιστικές ιδεολογίες δεν είναι ανεκτό από εμά. Αυτή είναι μια ατζέντα του 19ου αιώνα και όχι του 21ου, είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας μετά το τέτα τέτ. Όταν μιλάει κάποιο για αναθεωρητισμό, πρέπει να είναι εναντί όλων και όχι να επιτρέπεται ο αναθεωρητισμό των Αλβανών, γιατί κράτο Κωσυφοπεδίου δεν υπάρχει, ούτε πρωτεύουσα Πρίστινα, αλλά κλεμμένη πρωτεύουσα. Το δημιούργημα του Κωσόβου ήταν πράξη αναθεωρητισμού τη Δύση κατά τη ενιαία Ιουγκοσλαβία και με όχημα τον αλβανικό αλυτρωτισμό, και αυτό το υπέξ πρέπει να το ξέρει, ειδικά όταν η Τουρκία δρά αναθεωρητικά στο Αιγαίο την Κύπρο και τη Δυτική Θράκη. Θα ήταν σαν να λέμε μπράβο στον Έρντογαν αν επισκέπτονταν την κατεχόμενη Λευκοσία ή την κατεχόμενη Αμόχωστο.